από το πρωί, μετά το παρανέστη, σήμερα βρισκόμαστε στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, ένα νοσοκομείο αναφοράς βέβαια, και ένα νοσοκομείο που δέχεται, όπως και όλα τα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας, πολύ μεγάλη πίεση με την έξαρση του τέταρτου κύματος της πανδημίας. Νομίζουμε ότι τα ψέματα έχουν τελειώσει και καλούμε την κυβέρνηση, έστω και τώρα, την τελευταία στιγμή, και να ενισχύσει με προσωπικό και υποδομές το δημόσιο σύστημα υγείας και να επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα υγείας επιτέλους, κάτι που το λέει και το ίδιο το Σύνταγμα άλλωστε στο άρθρο 18, και βεβαίως να εκπονήσει πάλι επιτέλους ένα επιστημονικό ενημερωτικό πρόγραμμα για τον εμβολιασμό, έτσι ώστε να πιστούν όσοι μπορούν να πιστούν, οι περισσότεροι λέμε εμείς, για να καλυφθεί το ζήτημα της πανδημίας και από αυτή την πλευρά. Είναι τρία ζητήματα τα οποία καθυστερούν και όπως φαίνεται δεν παίρνουν αναβολή, επειδή η πανδημία είναι σε έξαρση, σε ιδιαίτερη μεγάλη έξαρση μάλιστα το τελευταίο διάστημα. Τα ζητήματα της υγείας το χώρο μας τα αναδεικνύει όσο και όπως μπορεί. Έχουμε καταθέσει και θα συζητεί τις επόμενες μέρες επίκαιρη επερώτηση στη Βουλή για το θέμα. Χθες ήταν καμπάνια πανελλαδική για το ζήτημα της υγείας. Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο και να τον καλούμε ενεργά να πάρει και ο ίδιος μέρος στη διεκδίκηση των βασικών του δικαιωμάτων για την επίλυση των αναγκών. Η λύση με τα περιφερειακά ιατρία. Η ερώτησή σας είναι εξαιρετική. Είναι ακατανόητο, είναι εξοργιστικό να κλείνουν τα περιφερειακά ιατρία όπως έγινε τώρα με εντολή της τέταρτης ΥΠΕ. Τους καλούμε να τα ανοίξουν έστω και τώρα, να γιατί χρειάζονται προσλήψεις. Δεν μπορείς να μετακινείς προσωπικό από τα περιφερειακά ιατρία στα νοσοκομεία, να γιατί δεν πρέπει να υπολειτουργεί στα κέντρα υγείας. Θα περάσουμε και από το Σουφλί, θα μας ενημερώσει ο Δήμαρχος, θα δούμε τι γίνεται και εκεί. Αλλά ήδη το Παρανέστη, το κέντρο υγείας Παρανεστίου, λειτουργεί σε ώρες γραφείου. Δηλαδή, για να αρρωστήσει κάποιος, πρέπει να αρρωστήσει μόνο Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή και μόνο μέχρι το μεσημέρι. Είναι πράγματα. Θα ήταν αστεία αν δεν ήταν τραγικά και επικίνδυνα. Αυτά πρέπει να σταματήσουν και θα πρέπει επιτέλους να πάρθουν όλα εκείνα τα μέτρα, να ενισχυθεί με προσωπικό, γιατί αυτό είναι το κύριο αυτή τη στιγμή, με μόνιμο προσωπικό, το δημόσιο σύστημα της υγείας.